Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από το 1992 παρακολουθώ ως δημοσιογράφος πως διαδοχικοί νόμοι εξασφαλίζουν την παράταση της διάρκειας μίσθωσης των ιστορικών κινηματογράφων, ενώ από το 2011 εξασφαλίζεται και η μη αύξηση των σχετικών μισθωμάτων. Αυτοί οι νόμοι διασφαλίζουν τη συνέχιση της ύπαρξης των ιστορικών κινηματογράφων μονής αίθουσας που απειλούνται με αφανισμό. Τις διασφαλίζουν τόσο από τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις λόγω της φύσης του χώρου τους και τα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη, δυσανάλογα βέβαια της μικρής απορριμματικής επιβάρυνσης που επιφέρουν, όσο και από τους ανταγωνιστές μισθωσής τους, που είναι οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι που προσφέρουν γη και είδωρ στους ιδιοκτήτες, ώστε να μετατρέψουν τις αίθουσες πολιτισμού σε σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, είναι απόλυτα επιβεβλημένη η ανανέωση του νόμου 5079 του 2023 με την εκ νέου ψήφιση του ως ανανομικού καθεστώτος, ώστε οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων διατηρηταίων και μη, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο αυτού του νόμου, την 31η Δεκεμβρίου του 2024, καθώς και οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων διατηρηταίων και μη, που λήγουν για οποιοδήποτε λόγο μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024, να παρατείνονται αυτοδικαίως τουλάχιστον για μία τριετία έως 31 Δεκεμβρίου του 2027. Επίσης, με την παραπάνω κανονιστική παρέμβαση να προβλέπεται, όπως και στους προηγούμενους νόμους, στις παραπάνω περιπτώσεις, να μην επιτρέπεται έως τη λήξη της τριετίας αύξηση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά το χρόνο έναρξης ισχύως του νόμου. Η παράταση μίσθωσης ελάχιστης χρονικής διάρκειας 3 ετών κρίνεται απολύτως αναγκαία, ώστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση όπως είναι ένας κινηματογράφος να έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλάνο, να μπορεί δηλαδή να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ανακαίνησης κλπ. Και να επενδύσει με σχετική ασφάλεια. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάμε τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια μίσθωσης των ιστορικών κινηματογράφων κατά τουλάχιστον 3 έτη και να εξασφαλιστεί η μη αύξηση των σχετικών μισθωμάτων. Να υπάρξει εγγύηση συνέχισης λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών υπό όποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, να μην αλλάξει το καθεστώς χρήσης των κινηματογραφικών αιθουσών, να κριθούν διατηρητές όλες οι μονές κινηματογραφικές αίθουσες, όπως συμβαίνει με τους θερινούς κινηματογράφους, και να υπάρξει στήριξη στις χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες, ιδιαιτέρως στις μονές κινηματογραφικές αίθουσες που απειλούνται με αφανισμό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ δεν πίστηκα από. Δεν καθησύχασα δηλαδή καθόλου με αυτά που μου είπατε και ξέρω ότι αλλού και αλλού δεσμεύονται χρήματα εύκολα, χωρίς να υπάρχει αυτή η αγωνία. Και αυτό που είπατε, που ήταν πολύ έτσι εντυπωσιακό, λέτε θα το κάνουμε γιατί εμείς κρίνουμε ότι αυτό είναι το σωστό. Σωστό για ποιους? Σίγουρα όχι για τους ιδιοκτήτες των αιθουσών αυτών. Δεν καθησύχασα λοιπόν καθόλου. Μόλις πριν από λίγα 24 ώρα ήταν η γιορτή του σινεμά. Μια μέρα που με χαμηλό εισιτήριο, μόλις 2 ευρώ σε όλες τις αίθουσες της χώρας, μπορούσαν όλοι να παρακολουθήσουν μια προβολή. Το ερώτημα είναι πόσες μονές αίθουσες, που αυτές κυρίως προβάλλουν καλλιτεχνικό κινηματογράφο, θα υπάρχουν και αύριο. Στην περσινή αντίστοιχη ερώτησή μας, ο τότε υφυπουργός, εκπροσωπώντας την κυβερνητική πολιτική, είχε δηλώσει ρητά ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τον κινηματογράφο και για τους ανθρώπους του. Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον σας που αμέσως μετά καταργήσατε στην ουσία το ιντεάλ για χάρη των επαόριστο 99 χρόνια μισθωτών του κτηριακού συγκροτήματος που το θέλουν αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου που θα φτιάξουν, διανθισμένης με κάποιες κινηματογραφικές προβολές. Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον σας που στερήσατε την οικονομική στήριξη αλλά και τις αίθουσες σε μια από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις, τις νύχτες πρεμιέρας. Και εννοούμε το Ιντεάλ, το Αττικόν και το Απόλλων και 2 ακόμη ιστορικές μονές αίθουσας, το Άστι και το Άστορ, που βρίσκονται στο κέντρο των επισκευών της ΣΤΟΑΣ Κοραή για να γίνει εκεί ένας μεγάλος εμπορικός και ψυχαγωγικός πυρήνας. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας, αρκετές μονές ανεξάρτητες αίθουσες, ιστορικά τοπόσημα, έχουν κλείσει, έχουν αλλάξει καθεστώς χρήσης και έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί από μεγάλους ομίλους,
ώστε να μετατραπούν σε σούπερ μάρκετ, σε θέατρα ή σε συνεδριακά κέντρα, όπως στην περίπτωση του Έμπαση, του Πτή Παλέ και του Όσκαρ. Ενώ το κέντρο της Αθήνας έχει τις ανοιχτές πληγές των κινηματογράφων Αττικών και Απόλλων, που βρίσκονται παροπλισμένα πάνω από μία δεκαετία. Ακόμα και ο ιστορικός κινηματογράφος Η Ήριδα, που συνδέεται με τον πολιτιστικό όμιλο φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ανοχήρωτος, είναι έρμεος της ανάγκης εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, αφού εκμισθώνεται πλέον για εξωτερικές εκδηλώσεις όπως δεξιώσεις. Και αυτό γιατί με τον τελευταίο νόμο της κυβέρνησής σας καταργείται η αυτοτελής νομική προσωπικότητα της Λέσχης, επομένως πάβει να προστατεύεται η χρήση της Ήριδας από το κινηματογραφικό και φωτογραφικό τομέα των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Τα παραδείγματα βέβαια είναι πάρα πολλά και πραγματικά οι μονές ανεξάρτητες αίθουσες ολοένα μειώνονται και κινδυνεύουν με αφανισμό, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, που μετατρέπεται σε μια περιοχή αμυγός τουριστική, σε ένα προάβλιο πεντάστερων ξενοδοχείων. Με αυτή σας την απάντηση νομίζω ότι βάλατε τα φόπλακα στις μονές αίθουσες. Στους κινηματογράφους αυτούς όμως διεξάγονται τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Αθήνας, όπως για παράδειγμα μόλις την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας φιλοξενήθηκε στην Ήριδα. Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που φέτος κλείνει τα 37 του χρόνια, διεξάγεται στους κινηματογράφους Τριανών, Studio New Star Art Cinema και Ανδώρα. Μίλησαμε προηγουμένως και για τις νύχτες πρεμιέρας. Το όλο θέμα σχετίζεται και με τη διάσωση της ταυτότητας της Αθήνας σε μια περίοδο που όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, οι οποίες ορκίζονται στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κάνουν ό,τι μπορούν για να τουριστικοποιήσουν, φροντίζοντας για την ευημερία των επενδυτών και των επιχειρηματικών ομίλων. Εσείς λοιπόν στερείτε αυτή την ταυτότητα από τους φίλους του σινεμά, τους δημιουργούς, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του, μέχρι όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης, οι οποίοι βλέπουν να εκτοπίζονται σταδιακά από τα σπίτια τους, από τα μαγαζιά τους, από τους χώρους όπου εργάζονται, συναντιούνται και ψυχαγωγούνται. Να ανοίξουν λοιπόν οι κλειστοί κινηματογράφοι και να μην κλείσει κανένας άλλος το κέντρο, να μην γίνει άλλος κινηματογράφος ξενοδοχείο και σούπερ μάρκετ, ζητά το πλήθος του κόσμου. Και οι εκατοντάδες που διαδήλωναν πέρσι για τη διάσωση των τριών κεντρικών ιστορικών κινηματογράφων και πολύ περισσότεροι. Πάρτε τις ευθύνες σας, γιατί πράγματι είναι μεγάλη η ευθύνη σας για αυτή τη διάλυση. Ο ένας χρόνος, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός που δώσατε δεν είναι αρκετός της παράτασης. Χρειάζονται οπωσδήποτε 3 χρόνια για να μπορούν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να τα βγάλουν πέρα γενικότερα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ.